συνεχίζοντας τις δραστηριότητες της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ορεστιάδας με ζητούμενο την προστασία των παιδιών από κακόβουλες ενέργειες μέσω διαδικτύου διοργανώνει μία εκδήλωση ενημέρωσης για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, πώς προλαμβάνονται και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους γονείς. Μετά από έκκληση και γονέων και εκπαιδευτικών και αίτημα που υπέβαλαν στην Ένωση Γονέων, αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία εκδήλωση ενημέρωση η οποία θα υλοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας στις 6:30 το απόγευμα. Απευθυνόμαστε σε γονείς μαθητών κυρίως του γυμνασίου, των τάξεων του γυμνασίου και έτσι απευθυνόμαστε σε γονείς του πρώτου, δεύτερου και τρίτου γυμνασίου Ορεστιάδος καθώς επίσης και του γυμνασίου Ριζίων, Κυπρίνου και Δικαίων και σε γονείς παιδιών της έκτης δημοτικού και μιλάμε, στοχεύουμε λίγο σε αυτές τις ηλικίες γιατί αυτά είναι τα παιδιά που αφιερώνουν αποδεδειγμένα πολύ περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, στο Facebook, σε παιχνίδια, διαδικτυακά παιχνίδια. Οπότε αυτά τώρα το καλοκαίρι, έχοντας πολύ περισσότερο χρόνο ελεύθερο, θα είναι πολύ πιο επίρρεπη σε οποιαδήποτε κακή επιρροή τέτοιων διαδικτυακών παιχνιδιών. Το φαινόμενο του διαδικτυακού παιχνιδιού με το χαρακτηριστικό όνομα Μπλε Φάλινα, που ανησύχησε παγκοσμίως πολλούς γονείς, ήταν η αφορμή να διοργανωθεί η εκδήλωση ώστε οι γονείς να ενημερωθούν και να αποτρέπουν τα παιδιά τους να μην πέφτουν θύματα αυτού του επικίνδυνου παιχνιδιού αλλά για κάθε κινδύνου που υποκρύπτεται στο διαδίκτυο. Και με δεδομένο ότι έγινε και ολόκληρη φασαρία και αρκετή αναστάτωση, προκλήθηκε αρκετή αναστάτωση με το παιχνίδι Μπλε Φάλαινα, το περίφημο παιχνίδι Μπλε Φάλαινα, το οποίο οδήγησε και σε αυτοκτονία κάποιους εφήβους διεθνώς. Και με δεδομένο ότι υπήρχε υποψία στην περιοχή μας παιδιού που ασχολούταν, τέλος πάντων είχε μια τέτοια επιρροή, θελήσαμε να λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί πάντα πιστεύουμε ότι το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Οπότε οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, όπως σας είπα, τη Δευτέρα 12 του μηνός, με κύριο ομιλητή τον υποδιευθυντή, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλισης Ορεστιάδας, τον κύριο Αξί Χρήστο. Ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τους γονείς πώς μπορούν να διαπιστώσουν αν το παιδί τους επηρεάζεται ή ρέπει προς την κατεύθυνση να επηρεαστεί από διαδικτυακά παιχνίδια τέτοιου τύπου όπως είναι η Μπλε Φάλαινα και πώς μπορεί να το προλάβει να το αντιμετωπίσει απευθυνόμενο στην κατάλληλη υπηρεσία ή στους ειδικούς. Και θα είναι μία σύντομη ενημέρωση. Δεν θέλουμε να κουράσουμε, θέλουμε απλά να κινητοποιήσουμε τους γονείς προς την κατεύθυνση να έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά στις προκλήσεις και τις προσκλήσεις του διαδικτύου σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών τους. Συνηθίζουμε, όπως σας είπα, να προλαμβάνουμε και αν μπορούμε να προλάβουμε οτιδήποτε, είμαστε στη διάθεση και των γονέων και των εκπαιδευτικών εννοείται. Και θέλω εδώ να τονίσω και την κινητοποίηση και των διευθυντών των γυμνασίων της περιοχής μας, οι οποίοι στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια και θέλησαν διακαώς πριν κλείσουν τα σχολεία να γίνει αυτό. Και τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.